Η Ένωση Καλαθοσφαίρισης γνώρισε την ήττα στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα με σκορ 79-77, με το τελικό αποτέλεσμα να κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. 11 δεύτερα πριν το τέλος, ο Τριανταφύλου με δύο βολές έδωσε την νίκη στην ομάδα του, μιας και στην τελευταία επίθεση ο Προδρόμου δεν μπόρεσε να τα αποδώσει. Προηγουμένως, ο Παπάς με ένα τρίποδο είχε φέρει το παιχνίδι στα ίσα, δηλαδή με σκορ 77-77, ενώ οι γηπεδούχοι διατηρούσαν από την αρχή του αγώνα ένα μικρό προβάδισμα, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να ξεφύγουν, μιας και οι παίκτες του Ανδρέα Καρεπερίδη ήταν αποτελεσματικοί στην επίθεση και πήραν πολλά επιθετικά rebound. Στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου βγήκαν μάλιστα μπροστά στο σκορ με τρίποντο του Εδινόζα, αλλά μέχρι εκεί. Μετά το τέλος του αγώνα, η Ένωση Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει το διαιτητή ως το μοναδικό λόγο για τον οποίο έχασε η ομάδα την νίκη. Επισημαίνεται μάλιστα ότι θα ζητηθεί επίσημα η εξαίρεση του εν λόγω ρέφερι από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας, ενώ τονίζεται η πολύ καλή φιλοξενία του Ερμή Αγιάς. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της διοίκησης της ομάδας μπάσκετ Καβάλας αναφέρει τα εξής. Σε άδικη ήττα υποχρέωσε την ομάδα μας η εχθρική διαιτησία του κυρίου Τσιοπάνου στο σημερινό αγώνα με τον Ερμή Αγιά στη Λάρισα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τσιοπάνος με την απαράδεκτη και εχθρική του διαιτησία κατά της Energian Καβάλα BC έκλεψε στην κυριολεξία το αποτέλεσμα του αγώνα και στέρισε την ομάδα μας από μια πολύτιμη νίκη εκτός έδρας. Θέλουμε να επισημάνουμε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η διαιτησία του κύριου Τσιοπάνου διαμορφώνει αποτέλεσμα εις βάρος μας, αφού αυτό έχει ξαναγίνει στο φετινό εντός έδρας αγώνα με το Πευκοχώρι. Καταγγέλουμε επίσης ότι στις έντονες διαμαρτυρίες μας ο εν λόγω διαιτητής απάντησε: «Καλά, δεν θα σφυρίξω για τον Ερμή και θα σφυρίξω για την Καβαλίτσα». Υπενθυμίζουμε στον κύριο Τσιοπάνο ότι η Energian Καβάλα BC είναι ένα ιστορικό σωματείο και αγωνίζεται επί σειρά ετών στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες, προσφέροντας τα μέγιστα στο χώρο του μπάσκετ αλλά και γενικά στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Επίσης, τονίζουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν ζητήσαμε από κανέναν και ούτε θα το κάνουμε ποτέ την εύνοια της διαιτησίας. Τέτοιες διαιτησίες μας αδικούν κατάφορα γιατί δεν σέβονται ούτε την προσπάθεια των καλαθοσφαιριστών αλλά ούτε και την προσπάθεια της διοίκησης. Η διοίκηση της Energian Καβάλα BC πρόκειται να ζητήσει επίσημα από την ΕΟΚ την εξαίρεση του εν λόγω διαιτητή κυρίου Τσιοπάνου από όλους τους υπόλοιπους αγώνες της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Επίσης, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο την ομάδα μας από όλους αυτούς που δεν σέβονται την ιστορία της αλλά και τους σκόπους και την προσπάθεια των παικτών της μέσα στα γήπεδα. Τέλος, αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Ερμή Αγιάς για την άψογη φιλοξενία, την οποία και πρόκειται να ανταποδώσουμε στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος στην έδρα μας.